Γεια σας, κοριτσιά. Σήμερα θα κάνουμε αγαπημένα προϊόντα του μήνα Γενάρη και Φλεβάρη. Επέστρεψα, έχω πολύ καιρό να κάνω βιντεάκι. Λοιπόν, θα σας δείξω πράγματα τα οποία αγάπησα πάρα πολύ. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω πόσα είναι, δεν τα μέτρησα να σας πω την αλήθεια. Συνήθως κάνω 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 αυτή τη φορά. Τραβάω από την κάμερα του κινητού μου, οπότε δεν ξέρω. Ένα λεπτό και λίγο να δυναμώσω και τη φωνή. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Ήταν η πρώτη επιλογή μου το κινητό μου, γιατί η κάμερά μου δυστυχώς δεν έχει μπαταρία και δεν προλάβαινα να το φορτίσω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το νούμερο 1. Είναι ένα κονσίλερ από την Tony Moly. Είναι πάρα πολύ καλυπτικό. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Εγώ το έχω στην απόχρωση νομίζω νούμερο 2, αλλά το έχω και στην απόχρωση νούμερο 1. Το βρίσκεται από eBay φυσικά ή από κάποια κορεάτικα e-shops. Λέγεται Tony Moly Face Mix. Η τιμή του γύρω στα 4 ευρώ. Τίποτα. Καταπληκτικό. Συνεχίζω με το make-up το οποίο έχω λατρέψει αυτό το διάστημα. Είναι το foundation της H&M. Είναι αυτό εδώ. 9,90 νομίζω έχει. Εγώ έχω την απόχρωση νομίζω olive κάτι. Κάπως έτσι λέγεται. Πάρα πολύ ωραίο, ενώ στην αρχή το δοκίμασα ψιλονευρίασα γιατί δεν ήταν καλυπτικό, αλλά χτίζεται και είναι αρκετά ματ, θα έλεγα, για λιπαρές επιδερμίδες. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μπρόνζερ, λατρεμένο μπρόνζερ για άλλη μια χρονιά το χούλα. Το θυμήθηκα, είχε καιρό να το χρησιμοποιήσω. Το κλασικό ψυχρό καφέ. Ένα ρούς το οποίο χρησιμοποίησα πάρα πολύ, ήταν ξεχασμένο στα καλλιτικά μου, είναι της εταιρείας The Balm, λέγεται Frat Boy, είναι αυτό εδώ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό ροζ, σαν σάπιο μήλο, σαν πάρα πολύ ωραίο. Με καθρεφτάκι, δεν θυμάμαι που το είχα πάρει. Είναι ακριβά γενικά τα The Balm, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε σκιά. Σκιά λάτρεψα της H&M, την έχω λιώσει. Νομίζω λέγεται, ναι, τσιν τσιν, έτσι λέγεται. Είναι αυτή εδώ. Έχει απίστευτους ρυθμούς. Είναι κάτι σε ροζ χρυσό με ασημένια γκλίτερ. Έχει τρομερή απόδοση. Τρομερή απόδοση, δείτε. Λες και είναι υγρή. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θα σας το δείξω και εδώ όσο μπορείτε να το δείτε στη λευκή μου επιδερμίδα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε τώρα σε ένα κραγιόν το οποίο έλειωσα. Είναι της εταιρείας Sephora. Είναι το νούμερο 13. Είναι αυτό εδώ, Stain. Το μοφ σκούρο ροζ, δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν ξέρω πόσες φορές το έχω βάλει, δεν έχει τελειώσει τώρα, αλλά νομίζω θα πάρω ένα backup, τόσο πολύ το αγαπάω το συγκεκριμένο. Δεν φεύγει από τα χείλη, δεν ξηραίνει τα χείλη, πάρα πολύ ωραίο. Ρίξτε μια ματιά στα στέιν της Sephora, γύρω στα 10 ευρώ νομίζω έχουνε. Αξίζουν πάρα πολύ, εγώ έχω το νούμερο 13, έχω και άλλα, αλλά το συγκεκριμένο είναι το λατρεμένο μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα προϊόν ανατρεπτικό, αλλά νομίζω το ξέρετε όλες οι φανατικές του YouTube και make-up και beauty guru και τα σχετικά. Είναι το Nivea Men Post Shave Balm. Είναι αυτό εδώ. Εγώ το πήρα από τον ραβανιστικό μου. Να το δοκιμάσω. Σε μικρή συσκευασία το είχε. Αυτό τι είναι. Είναι μια βάση η οποία επειδή περιέχει γλυκερίνη, κάνει το foundation να κολλάει για λιπαρές επιδερμίδες, είναι το κάτι άλλο, το συνιστό. Όντως κάνει δουλειά, όντως κρατάει το make-up στη θέση του. Για λιπαρές και πάλι επιδερμίδες, δεν είναι για ξηρές επιδερμίδες. Και φυσικά μυρίζει πάρα πολύ ωραία γιατί μυρίζει όπως όλα τα προϊόντα στην Ιβέα. Πάμε σε σαμπουάν και conditioner, είναι αυτά εδώ τα δύο, από διαφορετικές εταιρείες. Ένα είναι της Herbal Essences, το Ignite My Color, αυτό εδώ με το τριαντάφυλλο. Δεν μυρίζει τριαντάφυλλο, συχνά με τη μυρωδιά του τριαντάφυλλο. Μυρίζει φρεσκάδα, μυρίζει πάρα πολύ ωραία, σαν λουλούδια, όχι πάντως τριαντάφυλλο. Καθαρίζει πάρα πολύ καλά, κάνει πάρα πολύ αφρό και φυσικά κρατάει τα μαλλιά καθαρά και μοσχομιστά. Ένα conditioner το οποίο το έχω λατρέψει, είναι της Unsilk, είναι αυτό με το κόκκινο. Δεν υπάρχει, κορίτσια θα συνεχίσω να το βάζω στα αγαπημένα μου, νομίζω και για τον επόμενο χρόνο. Όσες έχετε πάρα πολλά μαλλιά και σγουρά και γενικά ή μακριά μαλλιά τα οποία δεν ξεπλέκονται εύκολα, αυτό τα κάνει βελούδινα και μάλιστα έχει πάρα πολύ έντονο άρωμα, μυρίζει και λίγο αντρική κολόνια. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν και πάμφτινο, έχει γύρω στα 2 ευρώ. Συνεχίζω με αυτό εδώ,
Το οποίο είναι από μίμηση της Σάμπι Πουρ. Γράφει εξαλείφητη στις άρεστες ορμές. Ορμές λέω. Ναι, ορμές Μαρία. Οσμές. Air freshener. Εγώ το έχω πάρει από τα Τζάμπο. Είναι από μίμηση. Έχει γύρω στα 2 ευρώ. Είναι το τρίτο μπουκάλι το οποίο τελειώνω. Κάνει ακόμη και για υφάσματα. Πάρα πολύ ωραίο. Αν πάτε στα Τζάμπο, ρίξτε μια ματιά στο συγκεκριμένο. Εγώ έχω τη μυρωδιά Clean Ocean. Αγαπημένη όζα αυτού του μήνα είναι της Catrice, αυτό εδώ το καθαρό κόκκινο, το οποίο λέγεται 91, ναι, το 91, 91, το 91, μένει πάρα πολύ στα νύχια, κρατάει, πάρα πολύ ωραίο. Το πινελάκι παρά είναι λίγο χοντρό, αλλά το καταφέρνετε. Λατρεμένη κι αυτή. Λοιπόν, αυτά ήταν τα αγαπημένα προϊόντα. Να πω επίσης ότι ένα άλλο αγαπημένο αυτή της περίοδου, Γενάρη Φλεβάρη και κυρίως Φλεβάρη, είναι η Eurovision. Φυσικά είμαι fan της Eurovision, δεν ξέρω ποια κορίτσια από εσάς είστε fan της Eurovision. Έχουν βγει τα περισσότερα τραγούδια των χωρών, κάθε μέρα βγαίνουν και άλλα και τα παρακολουθώ. Φυσικά για φέτος, αν θέλετε να ακούσετε τη γνώμη μου, θα βγει η Ρωσία, έχει πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά επίσης αγαπημένες χώρες, Γερμανία, Νορβηγία, Ισραήλ. Έχει πάρα πολύ ωραίες συμμετοχές φέτος. Ρίξτε μια ματιά αν αγαπάτε γενικά τη μουσική. Δεν είναι κακό να ακούτε τραγούδια της Eurovision, μην είστε προκατηλημένες. Στη Eurovision κατεβαίνουν και ωραία τραγούδια και τραγούδια τα οποία μένουνε. Αυτά είχα να πω. Αυτό κάνω κυρίως τον ελεύθερο μου χρόνο. Ακούω τραγούδια της Eurovision. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Αφήστε μου από κάτω τα σχόλιά σας. Θα ακολουθήσει στα κοντά βιντεάκι από eBay. Μου έχουν έρθει κάποια πραγματάκια ήδη. Κάποια τα αγάπησα, κάποια δεν τα αγάπησα. Απλά επειδή περιμένω κι άλλα, νομίζω θα το κάνω ίσως σε 10 μέρες τουλάχιστον για να μου έρθουν κι άλλα γιατί έχω παραγγείλει πάρα πολλά. Αυτά. Φιλάκια πολλά σε όλες. Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να μην ξεχάσατε αυτόν τον 1,5 μήνα που έχω να κάνω βιντεάκι. Εγώ δεν σας ξεχνάω, σας παρακολουθώ. Και θα τα πούμε ξανά πολύ πολύ σύντομα. Γεια σας, κορίτσια!